Τι έχει να μας πει ο Άγιος Νεκτάριος για το γνώθι σε αυτόν Γιώργο. Ο Άγιος Νεκτάριος έχει να μας πει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα και ε, πράγματα τα οποία έχουν κάνει με τη ζωή μας στο σήμερα. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχουν πολλά βιβλία στην εποχή μας τα οποία αφορούν την αυτογνωσία και την λεγόμενη αυτοβελτίωση. Γιατί η αυτοβελτίωση για τον Άγιο Νεκτάριο έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ε, που αφορά τη σχέση του ίδιου του ανθρώπου, του χριστιανού εν προκειμένου, με το Θεό αλλά και με τον εαυτό του και του συνανθρώπου του. Πιστεύω ότι ο Άγιος Νεκτάριος, ως χριστιανός και ποιμένας Εκκλησίας, μας λέει πράγματα τα οποία βελτιώνουν τον εαυτό μας όχι μόνο με την έννοια ότι με αυτόν τον τρόπο θα περάσω εγώ καλύτερα αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά μαζί με αυτό ότι θα έχω μια πιο ουσιαστική σχέση με τον συνάνθρωπο, με την κτήση, με τον κόσμο και όλα αυτά προϋποθέτουν μια καλή σχέση με τον Θεό. Ε, είχε διαβάσει ο Αγίος Νικτάριος πολύ πριν γράψει, έτσι δεν είναι. Για την εποχή του ήταν ένας διαβασμένος, ήταν, θα λέγαμε ένας διανοούμενος. Ασφαλώς ήταν διανοούμενος ε, και γράφει αρκετά χρησιμοποιώντας τη λογική του ως δώρο του Θεού την εκλαμβάνει και αυτή, και μιλάει σε έναν άνθρωπο μοντέρνο ο οποίος έχει απαιτήσει, όχι απλά να υπακούει σε κάποιες εντολές αλλά να καταλαβαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα για ποιο λόγο πρέπει να τις υπακούει και τι θα προσφέρουν αυτές στη ζωή του οι απαιτήσει ε, του Αγίου Νεκταρίου και του χριστιανισμού ευρύτερα, σε μια παλιότερη εποχή, στην παραδοσιακή κοινωνία, ενδεχομένω να μην απαιτούσαν περαιτέρω εξηγήσει, γιατί αφού το έλεγε αυτό ο Θεό ή η Εκκλησία, ε, λίγο πολύ οι άνθρωποι το α, παρακολουθούσαν, προσπαθούσαν να το υπακούσουν και ούτω καθεξή. Στη σημερινή εποχή όμω, ο άνθρωπο χρειάζεται λίγο περισσότερε εξηγήσει. Δεν εννοώ ότι οι εντολέ του Θεού, η χριστιανική η ηθική, κατανοούνται πλήρω με τη λογική. Εάν περιμέναμε όλε τι εντολέ, ειδικά του Χριστού, να τι καταλάβουμε με τη λογική, μάλλον δεν θα υπακούγαμε σε καμιά. Αλλά οπωσδήποτε και η λογική, το μυαλό δηλαδή, μπορεί να μα βοηθήσει, έτσι ώστε να κάνουμε μερικά βήματα στον τομέα τη ηθική. Όχι σαν μια ηθικής ατομική που αφορά, επαναλαμβάνω, μόνο εμένα, αλλά τη σχέση μου με τον άλλον και με το Θεό. Πάντω, ο Άγιο Νεκτάριο δίνει ε, στοιχεία στο σημερινό άνθρωπο να το χαρεί αυτό, να, να μην είναι απλά η εντολή. Το εξηγεί γιατί πρέπει να είναι έτσι, γιατί πρέπει να γνωρίζει τον εαυτό του και ποια είναι τα λάθη, ποια είναι τα πάθη μου, πώς μπορώ να τα βελτιώσω Το δίνει αυτό. Ασφαλώς το δίνει, ε, γιατί ο άνθρωπος όταν βλέπει μία μαρτυρία από έναν Άγιο, ότι είναι δηλαδή χαρούμενος, τότε μπορεί να παρακολουθήσει και τις συμβουλές του, τις προτροπές του στην τομέα της ηθικής και της ζωής του γενικότερα. Εάν δεν δει αυτή τη μαρτυρία και δει μόνο μια άκαμπτη ηθική, ένα νόμο, τότε ειδικά ο σημερινός άνθρωπος μάλλον δεν πρόκειται να ακολουθήσει τίποτε. Δηλαδή μαζί με την απαγόρευση, τολμώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, δύσκολη στην εποχή μας, ο άνθρωπος δεν θέλει καμιά απαγόρευση, ούτε θέλει να ακούει όχι, μαζί όμως με αυτά υπάρχει και μια δωρεά, υπάρχει ένα δώρο δηλαδή, ένα κίνητρο και αυτό είναι η χαρά. Την χαρά την είχε ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, όπως και γενικότερα οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και γι' αυτό μπορεί να προτείνει μαρτυρώντας ε, μια συγκεκριμένη πρόταση ζωής που έχει ένα σκοπό να κάνει τον άνθρωπο όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή τη ζωή ευτυχισμένο. Μιλήσαμε για τη χαρά και είναι κάτι που το δηλώνει ο Άγιος Νεκτάριος και το ζει. Ωστόσο, περισσότερο από ποτέ σήμερα, μικρή και μεγάλη, έχουμε μια αντίρρηση και μια αντίδραση όσον αφορά τον πόνο στη ζωή μας και θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και αντιδρούμε γιατί δεν τον αντέχουμε τον πόνο και ρωτάμε γιατί να πονάμε και πώς μπορώ να έχω χαρά από τη στιγμή που είναι τόσα πράγματα δίπλα μου. Οι πόλεμοι, ο θάνατος, ή αρρώστιες. Ναι, ασφαλώς είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν το αποφεύγει. Είναι ρεαλιστής και ταυτόχρονα πιστεύει στο Θεό. Γι' αυτό μπορεί να συζητάει τα πάντα. Όχι όμως το κενό, διότι και ο ίδιος έζησε πολύ δύσκολα, έζησε τον πόνο και διάφορες άλλες διώξεις που όλοι γνωρίζουμε και παρόλα αυτά εξακολουθούσε να είναι χαρούμενος παρά τον πόνο τον οποίο ε, υπέφερε. Ο πόνος υπάρχει. Το θέμα είναι τι κάνω εγώ απέναντι στον πόνο. Δηλαδή ο Θεός δεν θα ε, πάρει μαγικά τον πόνο και τις δυσκολίες από τη ζωή, θα μου δώσει όμως τη δύναμη, εφόσον το θέλω και συνεργάζομαι μαζί Του, να ελπίζω σε Αυτόν ότι ο πόνος δεν θα έχει τον τελικό λόγο στη ζωή και στην ιστορία και το κακό ταυτόχρονα, αλλά α, θα νικήσει το καλό και ο Χριστός. Μέχρι τότε όμως, η υπομονή, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, χρειάζεται γιατί ζωή χωρίς προβλήματα δεν μπορεί να υπάρξει. Η υπομονή μπορεί να είναι γόνιμη, εφόσον ταυτόχρονα ελπίζω στο Θεό, ο οποίος μπορεί να μου δώσει, είπαμε, τη δύναμη να α, υπομείνω ό,τι κακό υπάρχει στη ζωή ή ό,τι δυσάρεστο. Να πω καλύτερα δυσάρεστο με, με την έννοια ότι το κακό ή το δυσάρεστο μετατρέπεται σε καλό ε, εν τέλει. Αυτό με κάνει να κρατιέμαι στη ζωή χωρίς να απελπιστώ. Έχει συγκεκριμένα κεφάλαια και παραγράφους αρκετές περί απόγνωσης, περί απελπισίας και πώς μπορεί ο άνθρωπος να τις ε, υπερβεί. Πάντα με τη χάρη του Θεού, χωρίς ε, να συμφιλιβεί. Γιατί η ζωή όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε περί αυτού ιδιαίτερα. Όλα αυτά μας κάνουν στο τέλος να γνωρίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Ναι και μάλιστα τυχαίνει και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό ότι μέσα από τον πόνο και τις δυσκολίες της ζωής ασχολούμαστε εξ ανάγκης, θα λέγει κανείς περισσότερο με τον εαυτό μας και με τον Θεό και γι' αυτό ε, τον γνωρίζουμε ε, καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος είναι καλά και δεν έχει προβλήματα που μακάρι να ήταν έτσι πάντοτε η ζωή αλλά δεν είναι συνήθως θεωρεί ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι αθάνατος, όχι καλείται να γίνει αθάνατος, αλλά είναι αθάνατος και επομένως όταν έρχεται το κακό τον βρίσκει ξαφνικά και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Εκεί τότε συνειδητοποιεί ότι δεν είναι παντοδύναμος όπως νόμιζε και συνήθως χάνεται. Έτσι, χάνει η γη κάτω από τα πόδια του όπως λέμε. Επιμένοντας λοιπόν ότι το βασικό χαρακτηριστικό της ζωής του χριστιανού και του ανθρώπου γενικότερα, εάν συνεργάζεται με το Θεό και θέλει, λέμε τώρα ιδανικά να γίνει χριστιανός, είναι η χαρά. η οδύνη της ζωής δεν εμποδίζει τελεσίδικα τη χαρά. Μπορεί διά της οδύνης ο άνθρωπος, ο χριστιανός, διά του σταυρού δηλαδή, να φτάσει στην ε, απόλαυση και αυτή εδώ της ζωή στο μέτρο του δυνατού. Άλλωστε το ζεύγο η δονή οδύνη και το αντίστροφο στου πατέρε είναι γνωστό και στον Άγιο Νεκτάριο. Η δονή ω Οδηγεί στην οδύνη και η οδύνη υπό προποθέσει ασφαλώ, γιατί δεν είμαστε μαζοχιστέ. Ανάλογα με το πώ θα την αντιμετωπίσουμε, μπορεί να οδηγήσει στην ειδονή με την έννοια τη χαρά και τη ευτυχία. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπο φτάνει. Είναι μια κλίμακα όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί κατευθείαν έτσι όπω τα ακούμε να γίνει με τη μία και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Ναι, ο Άγιος ε, μιλάει για τι ε, πνευματικές βαθμίδες δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα άλμα και να φτάσει πολύ ψηλά, κοντά στο Θεό, αλλά αυτό γίνεται ε, σταδιακά. Ε, και λίγο-λίγο ε, μπορεί ε, να οριμάσει, να γνωρίσει περισσότερο τον εαυτό του, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του, όλα να τα αναφέρει στο Θεό. Αυτή είναι η διαφορά του χριστιανού από αυτόν που απλά γνωρίζει τον εαυτό του: Ότι ό,τι έχω το αναφέρω στο Θεό, τα ελαττώματα για να με βοηθήσει να τα ξεπεράσω τα προτερήματα για να τον δοξάζω. Έτσι οριμάζω και εγώ στη σχέση μου με το Θεό. Ξέρουμε ή φανταζόμαστε, με πάση περιπτώσει, από όσα έχουμε διαβάσει και έχουμε δει και στον κινηματογράφο σχετικά πρόσφατα, ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, αλλά δεν έπαβε να είναι και αυστηρός, καθότι ήταν πατέρας, πνευματικός πατέρας πολλών ανθρώπων και συγκεκριμένα και των μοναχών. Είναι λοιπόν αυστηρός, καθότι βλέπει ότι αρκετέ από τις Σύμβουλε ή και εντολέ που δίνει, δεν ακολουθούνται και καμιά φορά έτσι όπω το διάβαζα, κάνοντα την επιμέλεια, έλεγα: Μα είναι δυνατόν, τόσο σκληρό. Ε, βέβαια, αυτή η και εντολές που εισαγωγικών σκληρότητα ε, προερχόταν από την αγάπη και την ευθύνη που είχε ο Άγιος απέναντι στι γυναίκε αυτέ και σε όλου όσοι διαβάζουν αυτό το βιβλίο σήμερα. Ε, και η έννοια αυτή τη πατρότητα συνδυάζεται με ένα ε, τόνο αυστηρό. Επομένω, η αυστηρότητα που είχε προκύπτει από το γεγονό ότι δεν ακολουθούσαν τόσο όσο θα περίμενε ο ίδιο. Και αναγκάζεται, α πούμε, να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα κατά τη πιο σκληρή από ό,τι θα περιμέναμε. Και καλά κάνει. Βέβαια, σήμερα η αυστηρότητα γενικότερα, οι απαγορεύσει, τα όρια και ούτω καθεξή από έναν πατέρα, είτε είναι γονιό, είτε πνευματικό πατέρα, είτε δάσκαλο, δεν ακούγονται ευχάριστα από τον άνθρωπο. Ε, το αν όμω χρειάζονται με διάκριση να υπάρχουν και αυτά, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Έτσι, η πατρότητα συνοδεύεται και με την αυστηρότητα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά και με την επίοικια και την ενθάρρυνση για να ορθοποδήσει ο άνθρωπο στη συνέχεια. Αυτό που ξέρουμε γενικότερα από την πατερική διδασκαλία, ότι η πνευματική ζωή χωρίζεται στην πράξη, πρώτα προηγείται η πράξη και στη συνέχεια καθαρίζεται από τα πάθη. Προηγείται όμως η πράξη. Η πράξη μπορεί να είναι επίπονη, αλλά είναι εντελώς απαραίτητη για να προχωρήσει ο πιστός στο επόμενο στάδιο, που είναι αυτό που λένε οι πατέρες το θεωρητικό στάδιο. Η πράξη ποτέ βέβαια δεν καταργείται, αλλά έχει ως συνέπειά της την ε, θεωρία του Θεού. Ο κάθε χριστιανός, αυτό μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, οφείλει ακόμη και αν δεν καταλαβαίνει ή αν δεν ευχαριστιέται, από τις εντολές του Θεού να τις πράξει, εφόσον έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ακόμη και αν η καρδούλα του δεν το θέλει αρχικά. Ή το μυαλό του δεν τον βοηθάει να το καταλάβει επαρκώς αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Μέσα από την πορεία λοιπόν την πρακτική, την καθημερινή, μπορεί να φτάσει και στα επόμενα στάδια. Ναι, για τη σημερινή εποχή όλα αυτά ακούγονται παράδοξα, γιατί συνήθως επιμελούμαστε τα του σώματος και δεν είναι κακό αυτό, αρκεί να μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και αντίστοιχη φροντίδα και επιμέλεια η ψυχή. Όπως λοιπόν αυτονοήτως φροντίζουμε και πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας, όχι ω λατρείας, σε παρένθεση αυτό αλλά νομίζω χρειάζεται, έτσι αντίστοιχα πρέπει να φροντίζουμε και την ψυχή η οποία έχει ανάγκη ιδιαίτερη τροφής. Βέβαια η λέξη ψυχή στο Ευαγγέλιο πολλές φορές ταυτίζεται με την όλη ζωή του ανθρώπου και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, δηλαδή φροντίζοντας την ψυχή μου φροντίζω τον όλο άνθρωπο, ενώ δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι φροντίζοντα το σώμα μου, φροντίζω και την ψυχή μου ή τον όλο άνθρωπο. Τούτο δεν σημαίνει ότι το σώμα δεν εξακολουθεί να είναι άνθρωπο ή ότι είναι κατώτερο από την ψυχή. Αυτά τα δύο καλούνται να πάνε μαζί, συμπορεύονται, αυτά συναποτελούν τον άνθρωπο. Φροντίζοντα λοιπόν την ψυχή μου, φροντίζω τον όλο άνθρωπο. Ο Άγιο Νεκτάριο λέει ότι ο άνθρωπο που είναι πιστό στο Θεό, πραγματικά και ουσιαστικά πιστό, στο μέτρο του δυνατού πάντοτε. Αυτό φαίνεται και στο σώμα του και στο πρόσωπό του. Είναι χαρούμενος, έχει ευεξία. Δεν λέει ότι είναι πάντοτε υγιής, αλλά αυτό που υπάρχει μέσα στην ψυχή του αντανακλάται στο σώμα του και στο πρόσωπό του. Αν αγαπάμε λοιπόν, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τον εαυτό μας, τη ζωή μας, φροντίζουμε και το σώμα μας, αλλά δεν ξεχνάμε με τίποτα να φροντίσουμε και την ψυχή μας. Σήμερα πώς μπορεί να φροντίσει κάποιο τη ψυχή του, πώς μπορεί να επιμεληθεί τη ψυχή του. Αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Νεκτάριος, το κατεξοχήν από όλα όσα θα μπορούσαμε να πούμε, είναι να προσπαθεί να τηρεί τις εντολές του Θεού. Μέσα στις εντολές του Θεού κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, προσπαθώντας να τηρήσω με τη χάρη Του τις εντολές, έρχομαι σε σχέση και κοινωνία με το Θεό και αυτό αποτελεί τροφή της ψυχής δεν είναι εύκολο πράγμα. Εύκολο είναι να το ακούσει ή να το λες όπως το λέω εγώ τώρα. Στην πράξη όμως, στην καθημερινότητα, έχει πολλές απαιτήσει. Είναι δύσκολο, αρχικά προϋποθέτει πολύ κόπο, αλλά υπάρχουν αυτά απτά αποτελέσματα. Αυτά τα βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων και προφανώ και στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Όλα όσα ξέρουμε οι χριστιανοί περί προσευχή, νηστεία, συμμετοχή στη θεία κοινωνία, η εξομολόγηση αποτελούν περιεχόμενα και αυτού του βιβλίου και όλα αυτά είναι τροφή τη ψυχή. Γνωρίζοντα τον εαυτό μου, ταυτόχρονα φροντίζω, επιμελούμε την ψυχή μου και αυτά είναι αλληλένδετα. Ετούτο το βιβλίο πάντω κάνει ιδιαίτερο λόγο. Στην έννοια της ελευθερίας του ανθρώπου, ε, στην ηθική ζωή, έτσι, το ότι ο άνθρωπος καλείται να πράξει μερικά πράγματα εφόσον το επιθυμεί, με αντίστοιχες συνέπειες βέβαια, αν το κάνει ή δεν το κάνει. Εάν επιμεληθεί την ψυχή του, τηρώντας τις εντολές του Θεού και όλα όσα είπαμε προηγουμένως, τα αποτελέσματα προφανώς είναι θετικά και είναι η χαρά που προκύπτει και βιώνει ο άνθρωπος στη ζωή του. Σήμερα μιλάμε πολύ συχνά για ελευθερία. Ο σημερινός άνθρωπος όμως θεωρεί ότι η ελευθερία είναι να κάνω αυτό το οποίο εγώ επιθυμώ, χωρίς αναφορά σε κάποιον άλλον. Πολλές φορές ούτε στον συνάνθρωπο, ούτε στον κόσμο, την κτήση, το περιβάλλον, τα βιώνουμε αυτά με οδυνηρό τρόπο και βέβαια χωρίς αναφορά στο Θεό. Ο Άγιος Νεκτέρος δεν λέει αυτό το πράγμα, λέει ότι η ελευθερία είναι να θέλω τελικά να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, από εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Το θέλημά μου δηλαδή να είναι ε, ταυτόσιμο με το θέλημα του Θεού. Αρχικά δεν είναι. Ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, ε, έχει μία, θα λέγαμε, τάση επανάστασης εναντίον του Θεού, εναντίον του ηθικού νόμου και της ηθικής συνειδήσεως, όπως συχνά επαναλαμβάνει ο Άγιος Νεκτάριος στα βιβλία του. Εάν υποψιαστεί ότι με αυτό δεν πρόκειται ο άνθρωπος να τη χαρά στη ζωή, τότε ξεκινάει με κόπο, επαναλαμβάνω, να ε, συμβαδίζει με αυτό που ο Θεός θέλει. Στο τέλος αυτής της πορείας, το θέλημα το δικό μου είναι τελικά το θέλημα του Θεού ή μάλλον το θέλημα του Θεού γίνεται και θέλημα δικό μου. Και αυτό είναι ελευθερία. Ο Άγιος Νεκτάριος βάζει ψηλά τον πύχη, ωστόσο, σε πολλά από αυτά που προτείνει στους ανθρώπους, σε όποιους και αν απευθύνεται. Ο Άγιος Νεκτάριος, λοιπόν, σωστά, Σοφία, ε, έχει ανεβάσει αρκετά ψηλά τον πύχη έχει ζήσει όμω εν μέρη ή εν πωλή όλα αυτά τα οποία προτείνει. Και βέβαια το πρώτο παράδειγμα που έχουμε είναι το ίδιο το Ευαγγέλιο το οποίο ακολουθεί και ο Άγιος Νεκτάριο. Το οποίο ναι, μεν ανεβάζει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά δεν έχει απολυτότητα. Δηλαδή, ο Χριστό λέει αγάπα του εχθρού σου. Αλλά αν δεν τα καταφέρει, δεν σημαίνει ότι θα πα στην κόλαση. Αρκεί να ξέρει ότι δεν έκανε αυτό το οποίο. Θα ήταν τέλειο. Αυτό το έκανα εγώ ο Χριστό δηλαδή για σένα και καλείσαι γι' αυτό το λόγο να πιστέψει σε μένα έτσι ώστε αυτό το οποίο σου λείπει να το καλύψω ή το έχω καλύψει ήδη εγώ με ό,τι έχω κάνει, με τη χάρη του Θεού δηλαδή. Άρα ο λόγο, ο απαιτητικό του χριστιανισμού και του αγίου νεκταρίου δεν πρέπει και δεν χαρακτηρίζεται από απολυτότητα. Γιατί τότε είναι άτεγκτο και δεν προσφέρει τίποτα. Δηλαδή στη σημερινή εποχή έχουμε μια πολύ χαλαρή ηθική περίπου κάνω ό,τι να είναι και ό,τι μου αρέσει. Αν από την άλλη πλευρά έχουμε έναν απόλυτο χριστιανισμό, άτεγκτο, σκληρό, τότε ο άνθρωπος δεν ξέρει πού να πάει. Είτε στη μία άκρη θα πάει, είτε στην άλλη και θα συγκλειβεί και στις δύο. Ο Άγιος Νακτάριος επιλέγει το μέτρο, γνωρίζει πολύ καλά άλλωστε και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το μέτρο Νάριστον, γνωρίζει και τις αδυναμίες του ανθρώπου και του προτείνει τα αντίστοιχα. Δηλαδή τα απόλυτα του Ευαγγελίου δεν τα κενώνει, δεν τα αδειάζει, δεν λέει δεν ισχύουν, κάποιο λάθος υπάρχει, είναι η απόλυτη ηθική, ο τρόπος ζωής δηλαδή που προτείνει ο Χριστός, αλλά εσύ θα την προσεγγίσεις με τον τρόπο που μπορείς, με η ποιότητα και ο Θεός θα καλύψει τα κενά σου. Τι έχει πει μέσα σου αυτό προσωπικά σε σένα, αλλά και τι νομίζεις ότι θα μπορούσε να πει στον μέσο άνθρωπο που μας διαβάζει, που ακούει, που διαβάζει αυτό το βιβλίο. Καταρχά, η προσωπική μου εμπειρία και η κοινή εμπειρία νομίζω όσων διαβάζουν αυτά τα βιβλία του Αγίου Νεκταρίου είναι ότι κομίζει και κάτι διαφορετικό από όλα σχεδόν τα βιβλία τα οποία τυχαίνουν να διαβάζουμε και έχουν θεολογικό περιεχόμενο και είναι νεότερα του Αγίου Νεκταρίου, λέει πιο πρόσφατα στην εποχή μας. Και ως προς το ύφος, του Αγίου Νεκταρίου και ε, ως προς το περιεχόμενο, θα ε, μπορούσα να πω. Μιλάει στον σύγχρονο άνθρωπο, παρότι είναι γραμμένα τα δουλειά αυτά εδώ και αρκετέ δεκαετίε, απευθύνεται και στη λογική του, στο μυαλό του, προσπαθεί να του πει μερικά πράγματα, να τα καταλάβει. Μιλάει για τι συνέπειε θετικέ και αρνητικέ που μπορεί να έχει η ελευθερία του, ανάλογα με το που θα την κατευθύνει, και βέβαια με τη γλώσσα του και το ύφος του και όλα όσα είναι ο Άγιος Νεκτάριος, κομίζει και σε μένα και σε όλους ε, την ε, αγάπη του, τη γλυκύτητά του, συνδυασμένη με ένα μέτρο αυστηρότητας, όπως έχουμε ξαναπεί, που πηγάζει και αυτή η αυστηρότητα από τη φροντίδα και την ευθύνη που έχει ως πνευματικός πατέρας απέναντι σε όσους απευθύνεται. Και όλα αυτά είναι κάτι που σου γλυκιάνουν την ψυχή. Δηλαδή, ο Άγιος Νεκτάριος, δεν με αντιμετωπίζει πάντα ως νήπιο, αλλά ξεκινάει από αυτό ότι ενδέχεται να είσαι νήπιο, αλλά σε αντιμετωπίζω με σοβαρότητα, ότι μπορείς να γίνεις κάτι παραπάνω από νήπιο. Γι' αυτό και παρουσιάζει ένα χριστιανισμό σοβαρό. Δεν μπορείς να διαβάσεις τον Άγιο Νεκτάριο και να πεις τι λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, να σε εξοργήσει ή ξέρω εγώ να θεωρήσει ότι αυτά είναι κομικά ή πράγματα μιας άλλης τελείως ξεπερασμένης εποχής. Ένα σοβαρό χριστιανισμό παρουσιάζεται μέσα από τι σελίδε του Αγίου Νεκταρίου με πολύ αγάπη και πολύ γλυκίτητα.